ο τίτλος φαντάζει πως είμαι τσούλα. Δεν είναι, όμως, έτσι τα πράγματα. Ο άντρα μου με παντρεύτηκε γιατί ήμουν στα νιάτα μου μοντέλο και ήθελε να κάνει το κομμάτι του στην οικογένειά του και στους φίλους του. Ήμουν μια γυναίκα καλοβαλμένη και μορφωμένη. Είχα όμως την ατυχία να είμαι πολύ όμορφη. Και λέω ατυχία γιατί όλοι εστίαζαν και εστιάζουν στην εξωτερική μου εμφάνιση και όχι στη ψυχή μου. Η ψυχική εσωτερική ομορφιά είναι αυτή που έχει αξία το εξωτερικό μας αρκείο είναι απλά το περιτύλιγμα. Ο άντρα μου τρία χρόνια μετά το γάμο μας ξεκίνησε τα τσιλιμπουρδίσματα. Ότι πετούσε, κολυμπούσε και σερνόταν το ήθελε στο κρεβάτι του. Σω επειδή επιζητεί την επιβεβαίωσή του μέσα από τι επιτυχίε που έχει από το γυναικείο ποδόγυρο. Στην αρχή έκανα τα στραβά μάτια γιατί δεν ήθελα να πιστέψω πω είναι αθεράπευτα εγωιστή και ερωτήλο. Προσπαθούσα να δώσω έμφαση στην οικογένεια και στη δική μου δουλειά τα δύο όμως τελευταία χρόνια τα έφτιαξε με τη γραμματέα του που είναι 14 χρόνια μικρότερη μου. Όμορφο κοριτσάκι που του κουνιέται. Ο άντρα μου έχει ξελογιαστεί και απροκάλυπτα, πλέον, την κυκλοφορεί παντού λε και εγώ δεν υπάρχω. Λε και είμαι μια μπάρμπι στο κουτί τη πάνω σε ένα ράφι. Εκεί ξεχασμένη και με υποχρέωση να είμαι λαμπερή και να στολίζω το ράφι για να ομορφαίνω το χώρο. Ο πεθερός μου πήρε το μέρο μου. Με στήριξε και μου συμπαραστάθηκε περισσότερο και από πατέρα. Είναι και αυτό όμορφο και καλοβαλμένο. Είναι και χείρο. Επίση, εγώ δεν έχω γονεί γιατί πέθαναν σε δυστύχημα όταν ήμουν 17 ετών. Στην αρχή, κολακεύτηκα και κουρνιάζοντα την αγκαλιά του ένιωσα γαλήνη και ηρεμία. Με τον καιρό, όμω, ένιωσα πω υπήρχε μεταξύ μα ερωτική έλξη η οποία και μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί για να μην μακρηγορώ το ένα έφερε το άλλο και βρεθήκαμε μαζί ερωτικά. Το πρώτο που μου πέρασε από το μυαλό ήταν πως εκδικήθηκα τον άντρα μου για τις απιστίες του. Όμω, με τον καιρό κατάλαβα πω αυτό που με κέρδισε στον πατέρα του συζύγου μου ήταν η αρχοντιά του, η αξιοπρέπειά του και το γεγονό πω είναι άντρα παλιά σκοπή.